Ο εκοφαντικός θόρυβος του τηλεφώνου σπάζει τη σιωπή της μοιραίας νύχτας. 28 Οκτωβρίου 1940, ώρα 3:45 πριν από το χάραμα. Ο διοικητής της 8ης Μεραρχίας Υπήρου, υποστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, μόλις πληροφορείται από το Γενικό Επιτελείο για τις ιταμές αξιώσεις της Ιταλίας, στεναρά απαντά. «Δύναμαι να βεβαιώσω υπευθύνως των κύριων αρχηγών του Γενικού Επιτελείου και τονίζω τούτο ιδιαιτέρως ότι δεν θα περάσουν οι Ιταλοί από το καλπάκι». Από το άλλο ακουστικό ακούγεται η καρδιόβγαλτη ευχή. «Στρατηγέ μου, καλήν επιτυχία». Και ο αντριωμένος διοικητής που κουβαλά πάνω του ολόκληρη ιστορία, αφού πήρε μέρος σε βαλκανικούς πολέμους, σε μακεδονικά μέτωπα, σε μικρασιατικές εκστρατείες, σπέβδει αμέσως να συντάξει την πρώτη του πολεμική διαταγή. Αξιωματική και οπλίτε της 8ης Μεραρχίας, ο πρέσβης της Ιταλίας εν Αθήνες εζήτησε από την κυβέρνηση νημών να εισέλθει ιταλικός στρατός στο έδαφος μας. Η κυβέρνηση απέρριψε την αίτηση ταύτην και διέταξε αντίσταση και απόκρουση της εισβολής. Ήδη διανοίγεται το στάδιο της εκτελέσεως του υπερτάτου προς την πατρίδα καθήκοντος, διαντιστάσεως μέχρι σε σχάτων, συμφώνως προς το σχέδιο ενεργείας. Αμυνθείτε του ιερού πατρίου εδάφους μεταφανατισμού εναντίον του επιδρομέως, ως της ήλθε να προσβάλλει τούτο ανετίος. Αναμνηστείτε των ενδόξων παραδόσεων του έθνους μας και πολεμήσατε με τα λύσεις κατά του εχθρού. Με άκρατο ενθουσιασμό χαιρετίστηκε η διαταγή και ο αδυσόπιτος αγώνας αρχίζει. Ισχυρά εχθρικά τμήματα πεζικού χτυπούν ευνηδιαστικά από τις 5:30 το πρωί ολόκληρο το μέτωπο της Μεραρχίας. Με όλα τους τα πυροβολικά οι Ιταλοί έριχναν σε πλάτος και σε βάθος. Κοκκίνιζε ο ορίζοντας με την τρεμουλιαστή πένθυμη αντιφεγγιά του χαλασμού, το έδαφος έτρεμε. Και ο Έλληνας φαντάρος στεκόταν απορριμμένος, με το τουφέκι ακόμα κρύο στη χούφτα του. Κοίταζε και αναρωτιόταν ποιο τάχα πάθος να είχε ξυπνήσει μονομιάς εκεί αντίκρι και γιατί. Ό,τι και να του είχαν πει, ό,τι και να περίμενε, ήταν λίγο για να εξηγήσει τούτο το βάναυσο ξέσπασμα μέσα στο βαθύ τον όρθρο, υπογραμμίζει στο έργο του «Ελληνική Εποποιία 1940-1941» ο αυτόπτης μάρτυρας του πολέμου, ο Άγγελος Τερζάκης. Η μάχη έχει ανάψει. Πυροβολισμοί, ανατινάξεις, βόμβες σύουν την υπηρετική γη. Ο Ιταλός δεν πιστεύει στα μάτια του. Ήταν σίγουρος πως δεν θα συναντούσε αντίσταση. Λογάριαζε πως ο Έλληνας θα παρέλυες αν αντίκριζε τις πυκνές ιταλικές φάλαγγες, τους μοτοσυκλετιστές, τα θωρακισμένα αυτοκίνητα. Ένας Ιταλός αξιωματικός, το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, υπερφύαλα διακήρυται στο Πεπέλι κοντά στην Κακαβιά. «Αύριο βράδυ θα πάρω τον καφέ μου στα Γιάννενα». Μα και το Γενικό Επιτελείο, βλέποντας την αριθμητική υπεροχή του αντιπάλου, είχε τονίσει στην 8η Μεραρχία πως δεν αναμένει από αυτήν νίκες, αλλά να σώσει την τιμή των ελληνικών όπλων. Περνούν οι δύο πρώτες σκληρές μέρες του πολέμου και ο δρόμος παραμένει κλειστός για τον εισβολέα. Άγρυπνος της επάλξης ο διοικητής Κατσιμήτρος έχει διατάξει σε όλες τις μονάδες να αμήνονται με πείσμα και επιμονή ακατάβλητη. Η πιο κρίσιμη πράξη της ιστορίας παίζεται σε μια θέση κλειδί, Ελέα, Καλπάκι, Καλαμάς ποταμός. Αν την πατήσει ο εχθρός, τραβάει ίσα κατά τα Γιάννενα. Με λύσα διεξάγονται αλλεπάλληλες μάχες. Ο Ιταλός με τα άρματα μάχης, τον μεγάλο όγκο πυροβολικού, τα αεροπλάνα του, κάνει επίδειξη δυνάμεως. Μα όσο κυλούν οι μέρες, καθυλώνεται, αποσύρεται από τις θέσεις της άμυνάς του. Διαπιστώνει πως δεν νικάει ο τεράστιος αριθμός, ο άψυχος όγκος του σιδήρου, αλλά η ανδρεία, η χαλίβδινη θέληση, η κραυγή του δικαίου. Τούτη την αλήθεια διατρανώνει το ακόλουθο ιταλικό ραδιογράφημα όπως το έπιασαν οι ασύρματοι της 8ης Μεραρχίας. Οι Έλληνες, ήτινες είναι γνωστοί δια το πείσμα και την επιμονή των, οργάνωσαν από του καιρού της ειρήνης το φύση τραχή και ανώμαλον έδαφος της Υπήρου,
μετά τη αύτης μεθοδικότητος και επιμελίας, ώστε κάθε βράχος αποτελεί μίαν φωλεάν πολυβόλων και κάθε σπήλαιον μίαν θέση αμήνης. Αναστέλουν πλέον οι στρατιώτες του Μουσολίνη τις επιθετικές τους ενέργειες και παίρνουν διάταξη αμυντική. Μέσα σε λίγες μέρες κονιορτοποιείται το σχέδιο επιχειρήσεων που είχε καταστρώσει ο στρατηγός Πράσκα, ο ανώτατος διοικητής των Ιταλικών δυνάμεων. Επίθεση ευνηδιαστική στην Ήπειρο με κατεύθυνση Καλπάκη Ιωάννινα Πρέβεζα. Ο ίδιος χαρακτηρίζει άγρια την αντίσταση των Ελλήνων στα ηπειρωτικά βουνά. Πανηγυρίζει το Γενικό Επιτελείο μας για τις πρώτες λαμπρές νίκες της 8ης Μεραρχίας. Δεν τίμησε απλώς τα όπλα, αλλά από την άμυνα περνά στην επίθεση. Ο κύριος συντελεστής της επιτυχίας του Καλπάκη, που ανίσταχτο συντόνιζε ενέργειες και κινήσεις, παρακολουθούσε την τιτανομαχία και κακοπαθούσε μαζί με τους προμάχους της ελευθερίας, ο υποστράτηγος Κατσιμήτρος, με σκερτήματα χαράς, εκδίδει στις 18 Νοεμβρίου την ημερήσια διαταγή του. Ήδη ολόκληρος η μεραρχία αναλαμβάνει από σήμερον γενική αντεπίθεση εφ' ολοκλήρου του μετόπου της και διόλων σχεδόν των δυνάμεών της. Ιδού η μέρα την οποίαν επεριμέναμεν, για να δώσομεν το κέριον πλήγμα κατά του εχθρού και να τον εκδιώξομεν του πατρίου εδάφους μας. Ιδού στάδιον δόξης και θριάμβου εθνικού. Πραγματικά, στο απόγειο της δόξης της φτάνει 8η ημεραρχία. Ύστερα από σφοδρές νικηφόρες μάχες κατά των επιτρομέων, πατά το βορειοϋπηρωτικό έδαφος, απελευθερώνει ελληνικές πόλεις και φτάνει μέχρι τη γραμμή Τεπελενίου Χυμάρας. Πατριωτικές εξάρσεις, τιμές, χαρές, επιφημίες γεύονται οι λεβέντες φαντάρι μας. Χρυσές, έδοξες σελίδες της εποποιίας του 40. Δύο τείχη απόρθητα, δύο κάστρα απρόσβλητα, κυματοθράφστος του Ιταλικού Σμήνους, Ιππίνδος και Ήπειρος. Το απόσπασμα Πίνδου με διοικητή το συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Δαβάκη και η 8η Μεραρχία Ηπείρου με διοικητή τον υποστράτηγο Χαράλαμπο Κατσιμήτρο όρθωσαν το ανάστημά τους, ανέμισαν το σπαθί τους και με την πεισματική τους αντίσταση, τις αξιοσημείωτες επιτυχίες τους, βροντοφώναξαν στους εισβολείς πως δεν θα περάσουν, δεν θα πατήσουν την ξένη γη, τα πάτρια χώματα που δεν τους ανήκουν, δεν τους γνωρίζουν.